Την τελευταία του πνοή άφησε στι 7.30 το πρωί ο Γιώργο Δικτάκη στην εντατική του παγνή, όπου έδωσε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή μετά από ανακοπή καρδιά που υπέστη στο γήπεδο πριν τον αγώνα ΟΦΙΑΕΚ. Ο 73χρονο πρώην βουλευτή, χθε αργά το απόγευμα, βρισκόταν στη Θήρια 9 στι θέσει των επισήμων του Γενντίκου Κουλέ, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρευσε. Άμεσα του προσφέρθηκαν οι πρώτε βοήθειε και παρελήθη από το ΕΚΑΒ μέσα σε χειροκροτήματα από την κερκίδα. Δώδεκα ώρε μετά, στο παγνίο που μεταφέρθηκε παρά τι προσπάθειε των γιατρών, ο Γιώργο Δικτάκη έφυγε από τη ζωή. Τα συλληπιτήριά του προ την οικογένεια του εκλειπώντο εξέφρασε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Γιώργο Δικτάκη υπήρξε φίλο και συνάδελφό μου στη Βουλή. Ήταν ένα σεμνό και συνεπή αγωνιστή και προσέφερε πολλά στην παράταξη και στον τόπο του, την πολύ αγαπημένη του Κρήτη. Θα το θυμόμαστε πάντα με σεβασμό και εκτίμηση. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Η Νέα Δημοκρατία εκφράζει την πιο βαθιά τη θλίψη για την απώλεια του πρώην βουλευτή του κόμματό μα Γιώργου Δικτάκη. Η προσφορά του στην παράταξή μα αλλά και τον τόπο του ήταν μεγάλη. Ο Γιώργο Δικτάκη, με καταγωγή από τον Κρουσόνα, γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 1946. Έχοντα αγάπη για το ποδόσφαιρο, εντάχθηκε στον Όφη, όπου αγωνίστηκε ω ποδοσφαιριστή. Μετά το γυμνάσιο, σπούδασε οδοντιατρική στην Ιταλία και τη Θεσσαλονίκη. Μετά τη στρατιωτική του θητεία, ασχολήθηκε με την οδοντιατρική, όπου και διέπρεψε. Ο Γιώργος Δικτάκης ασχολήθηκε ενεργά με την πολιτική από το 1984. Στη διάρκεια της θητείας του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ως Πρωθυπουργού, ο Γιώργος Δικτάκης διετέλεσε σύμβουλός του. Βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία εξελέγει το 2000, το 2004 και το 2012. Το 2014 διαδέχθηκε ω βουλευτή Ηρακλείου το Μανώλη Κεφαλογιάννη που είχε εκλεγεί ευρωβουλευτή. Ο Γιώργο Δικτάκη διετέλεσε και γενικό γραμματέα τη αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτη. Σε ένδειξη πένθου, όλε οι υπηρεσίε τη αποκεντρωμένη διοίκηση σε όλη την Κρήτη αύριο θα παραμείνουν κλειστέ. Αποχαιρετούμε σήμερα τον πρώην βουλευτή του κόμματό μα, Γιώργο Δικτάκη. Υπήρξε ένας άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός στην πόλη μας, καθώς πάντα στεκόταν δίπλα σε όποιον το είχε ανάγκη. Η νεκρόσιμος ακολουθία θα ψελεί αύριο Δευτέρα στις 3 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό του Αγίου Μινά στο Ηράκλειο.